Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε να συνομιλήσουμε με ένα πρόσωπο που πριν κάποια λίγα χρόνια τον βλέπαμε και τον ακούγαμε πάρα πολύ συχνά. Εσχάτως έχουν αραιώσει οι παρουσίες του, είχε περάσει και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών στο τηλέφωνο μας. Καλή σας μέρα. Ναι, καλημέρα σας. Ελπίζουμε πρώτα απ' όλα να είστε καλά. Ναι, δόξα τω Θεώ, προσπαθώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς και η Ένωση Κεντρών δίνει την προεκλογική της μάχη. Γιατί ξέρετε, μοιάζει η Ένωση Κεντρών να ήταν ένας κοινοβουλευτικός διά των αστέρας. Δηλαδή καταγράφεται στα κόμματα που είχαν μια κοινοβουλευτική παρουσία και μετά συρρυκνώθηκαν. Ναι. Ποιος είναι ο στόχος? Έτσι θέλουν να μας εμφανίσουν ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας. Θέλουν να μας εμφανίσουν ότι υπήρξε μια φορά, πήρε την ψήφο, δεν έκανε τίποτα και έφυγε. Η αλήθεια μου είναι όμως ότι κάποιοι βουλευτές φύγανε από την Ένωση Κεντρών, απεστάτησαν και πήγανε στη Νέα Δημοκρατία ένας, στο ΣΥΡΙΖΑ 2, στο ΠΑΣΟΚ ένας κλπ. Και οι εφημερίδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι σχεδόν όλες, γράφανε «Διαλύεται η Ένωση Κεντρών», σε μια προσπάθεια να ακολουθήσουμε και εμείς την τύχη του Καμένου και του Ποταμιού, να διαλυθούμε. Αυτή ήταν η προσπάθεια των κομμάτων, ότι να μας διαλύσουν, αυτό έτσι όπως το είπατε. Ναι. Δηλαδή, η εντύπωση, ναι. Εμείς δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε πουθενά, δεν είχαμε εφημερίδα, ούτε κανάλι, δεν είχαμε δηλαδή τα μέσα να αμυνθούμε σε αυτή τη... Γιατί πρόκειται περί αποστασίας και μεταγραφής βουλευτών σε άλλα κόμματα. Μιας και πάμε, πάμε τη συζήτηση εκεί. Ό,τι έκανε η Παπακώστα στην Νέα Δημοκρατία που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό κάνανε δικοί μας βουλευτές. Οι Παπακώστας γράψανε ότι είναι ότι πρόταση την Νέα Δημοκρατία σε εμάς, φαίνοντας σαν μετακινήσεις απλές. Αφού πήγε η συζήτηση εκεί, κύριε Λεβέντη, επειδή ούτως ή άλλως υπάρχει μια σεναριολογία, πληροφορίες για προσέγγιση μικρότερων κομμάτων από τη Νέα Δημοκρατία, ναι, προκειμένου, ναι, να υπάρξει μια συνεργασία. Ναι. Εσάς σας έχει προσεγγίσει κανείς? Υπάρχουν δύο τρόποι πρώτα απ' όλα. Έτσι, υπάρχει ο θεσμικός και υπάρχει και ο παρασκηνιακός. Εσάς σας έχει προσεγγίσει κάποιος με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο? Μα αφού ξέρουν ότι εγώ δεν δέχομαι τέτοια. Εγώ τη ζωή μου στόχος ήταν ο κεντρός χώρος να μπει στη Βουλή και να εποπτεύσει να παρεμβεί στα πολιτικά πράγματα. Αυτός είναι ο στόχος της μου. Δεν ήταν να πάρω μια καρέκλα ένθεν και ένθεν να λύσω τα προβλήματα της ζωής μου. Mm-hmm. Δεν είχα τέτοιο σκοπό εγώ. Αυτό το σκοπό τον έχουν άνθρωποι μικροί στην ψυχή, οι οποίοι κοιτάνε να βολευτούν. Καταλάβατε. Εγώ από στα 40 χρόνια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας, έγινα τώρα 70 σχεδόν χρονών, κατέβαινα μόνος, κατέβαζα την Ένωση Κεντρών. Σας το ρώτησα πάντως αυτό, γιατί υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα πριν από ένα διάστημα περί προσέγγισης, περί συνεργασίας με ένα από τα μεγάλα κόμματα, η οποία με κανένα, δεν προχώρησε. Με κανέναν. Εμείς απλά, όταν ψηφίσαμε την απλή αναλογική, ανοήτως ο Μητσοτάκης έδωσε γραμμή στις εφημερίδες του ότι πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Δηλαδή, επειδή εμείς ψηφίσαμε την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική ήταν δικό μας όνειρο εδώ και 40 χρόνια. Mm-hmm. Και θεωρούμε ακόμη ότι βελτιώνει την πολιτική ζωή της χώρας άμεσα. Και ο Μητσοτάκης απλά, επειδή βρεθήκαμε στην απλή αναλογική απέναντί του, θεώρησε ότι άρα τα έχει βρει με τον Τσίπρα. Πάντως βλέπουμε, κύριε Λεβέντη, όμως στη συνέχεια, ναι, απέτυξε στη συνέχεια ότι δεν είχαμε καμία σχέση με τον Τσίπρα. Mm-hmm. Γιατί και τον Τσίπρα θεωρούμε ότι είναι, όταν λέει κέντρο αριστερός, ψεύτης, και τον Μητσοτάκη εξίσου ψεύτη όταν λέει κέντρο δεξιός.
Πάντως... Γιατί τις αξίες του κέντρου δεν τις σέβονται. Ναι. Κοιτάνε μόνο να αποτύξουν έναν από εδώ για να εντυπωσιάσουν. Αυτό είναι τελικά ο τρόπος. Γιατί η απλή αναλογική που την υπερψηφίσατε προϋποθέτει ότι θα υπάρξουν σε θεσμικό επίπεδο και σε επίπεδο προγραμματικής σύγκλησης κάποιες συμφωνίες και συνεργασίες. Αλλά επειδή μοιάζει να μην υπάρχει αυτή η κουλτούρα στο πολιτικό προσωπικό, ναι, της χώρας, βλέπουμε τα φαινόμενα. Ψάχνουν για αποστάτες. Αρπαγής, αφού, ναι, δεν κάνουν θεσμικές συνεννοήσεις, λέει να μου στείλει επιστολή ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας να εξετάσει το κόμμα την όποια πρότασή του, αρχίζουν, πάνε πιο κάτω στους βουλευτές και αρχίζουν να υπόσχονται και να κάνουν, δεν ξέρω με τι τρόπο λειτουργούν, έτσι ώστε να δημιουργήσουν αποστασίες. Mm-hmm. Αυτό είναι. Προ 10 ημερών είπε ο οικονόμου στο press room και ο κύριος της Νέας Δημοκρατίας ότι και εσείς, κύριε Τσίπρα, πήρατε μια κυρία από την Ένωση Κεντρών. Δεν είπε όμως ο κύριος οικονόμου ότι και στη Λάρισα πήρε η Νέα Δημοκρατία έναν από την Ένωση Κεντρών. Καταλάβετε, δηλαδή το ίδιο αδίκημα με τις αποστασίες είχαν διαπράξει και οι δύο. Γι' αυτό εγώ πάλευα στη Βουλή να χάνει την έδρα του ο βουλευτής, πρότεινα στο μετατροποποίηση του Συντάγμα, να χάνει την έδρα ο βουλευτής αν φεύγει από το κόμμα, και δεν το δέχτηκε ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης. Ακριβώς για να μπορούν να εκμεύουν βουλευτές. Για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, ναι, ναι, ποιος είναι ο στόχος σε αυτές τις εκλογές, σε ποιο κοινό απευθύνεστε? Εγώ βάζω και, ναι, το δεδομένο ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές για σας. Όχι, δεν είναι καλές. Οι δημοσκοπήσεις δεν αναφέρουν καν την Ένωση Κεντρών. Υπάρχει μίσος. Δεν θα βρείτε δημοσκόπηση να αναφέρει τίποτε. Άλλωστε και το 2015 που μπήκαμε στη Βουλή πάλι δεν ανέφεραν οι δημοσκοπήσεις τίποτε. Καταλάβατε, οι δημοσκοπήσεις μας μισούν γιατί είναι εμπορικές εταιρείες. Τα παίρνουν από εδώ, από εκεί για να κάνουν τις μετρήσεις. Τι να πούνε οι δημοσκοπήσεις? Οι δημοσκοπήσεις δεν μας θέλουν καν ζωντανούς. Την άλλη φορά χαίρονται. Να το πω αλλιώς. Η προσδοκία ποια είναι? Η στόχη σας ποια είναι? Να καταλάβει ο κεντρός ψηφοφόρος ότι και ο Μητσοτάκης επιχειρεί να τον εξαπατήσει και ο Τσίπρας, και ότι οι αξίες του κέντρου είναι μόνο στη γνήσια Ένωση Κεντρών. Αυτό να καταλάβει, και ότι εμείς διαθέμεται να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης όποιος σχηματίσει κυβέρνηση υπό τον όρο αποδοχής των 11 σημείων. Αν μπείτε στο αντιδιαπλοκή.gr υπάρχουν τα 11 σημεία της Ένωσης Κεντρών. Δεν θέλουμε ούτε υπουργεία, ούτε οφίτσια, ούτε τίποτε. Μάλιστα. Απλά η όποια κυβέρνηση να σεβαστεί τα 11 σημεία, δηλαδή να βελτιώσει λίγο τη ζωή των απλών ανθρώπων, την ακρίβεια, όλα αυτά, τις συντάξεις που είναι ο αγρότης με 300 ευρώ. Με 300 ευρώ έχουν αναισθήτως και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και οι Πασόκτζίδες και όλοι τον αγρότη. Με 300 ευρώ συζητάνε πώς θα δώσουμε αναδρομικά σε αυτούς που παίρνουν χιλιάρικο, και ο αγρότης μένει με 300 ευρώ. Αυτή είναι η ευαισθησία των κυρίων που ζητούν την ψήφο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά, την αγάπη μου. Καλή σας μέρα.